Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι Παρασκευής. Εδώ είμαστε. Ο καιρός δείχνει και πάλι να γλυκαίνει και να γίνεται ανοιξιάτικος, ωραίος, πασχαλινός, με τη θερμοκρασία όμως να ανεβαίνει. Και όταν τέλος πάντων είμαστε έξω και περπατάμε ή κάνουμε κάποιες δουλίτσες, νομίζω το αισθανόμαστε ακόμη περισσότερο. Είναι ο καιρός που τα βράδια θέλουμε τη ζακετούλα, θέλουμε έτσι λίγο να νιώσουμε πιο ζεστά. Και ξέρετε, αυτές οι διαφορές της θερμοκρασίας παίρνουν και τις αλλεργίες και τα κρυολογήματα και τις ιώσεις και τα λοιπά, περαστικά σε όλους. Βέβαια, συν τη σκόνη την αφρικανική που ελπίζουμε ότι πολύ γρήγορα θα αποδεσμευτούμε για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τις αυλές και τα αυτοκίνητα στην προτέρα καλή κατάσταση. Είμαστε εδώ και έτοιμοι να ξεκινήσουμε και σας λέω ότι η ομάδα των γιατρών Σύμπλευση μαζί με τον Δήμο Καλυμνίων διοργάνωσαν μια ανθρώπινη εκστρατεία για την παροχή υπηρεσιών υγείας στην Ψέρυμο. Ο Δήμος Καλυμνίων, εκπροσωπόμενος από τους δύο αντιδημάρχους, τον Γιώργο Χούλη και την κυρία Πόπη Κουτούζη, υποδέχτηκαν την ομάδα σύμπλευσης στην Ψέρυμο, που αποτελείται από 30 και πλέον έμπειρων γιατρών όλων των ειδικοτήτων. Και οι γιατροί αυτοί, όπως ξέρουμε, έρχονται και δωρεάν εξετάζουν τους κατοίκους. Σε λίγο λοιπόν, όταν θα τελειώσει ο προλογός μου, θα δούμε το βιντεάκι με τις φωτογραφίες που μας απέστειλε η αντιδήμαρχος κυρία Καλλιόπη Κουτούζη, που την ευχαριστώ. Και σήμερα το πρωί βρήκα το μήνυμα του δημάρχου κυρίου Γιάννη Μαστροκούκου, που μας λέει ότι αυτήν την ώρα, 11 δηλαδή το πρωί, μετακινήθηκαν πάλι, αυτή τη φορά προς Τέλενδο, έτσι ώστε η ίδια ομάδα έμπειρων γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων να βρεθεί και στους κατοίκους της Τελένδου, που δεν σας κρύβω ότι χθες, γράφοντας δηλαδή και ανεβάζοντας την είδηση με τις φωτογραφίες και με την είδηση της επίσκεψης στην Ψέρυμο, ρώτησαν οι φίλοι μου από την Τέλενδο, σε εμάς θα έρθουν? Δεν το γνώριζα όμως βέβαια τότε. Τώρα λοιπόν είναι εκεί και εξετάζουν δωρεάν τους κατοίκους. Είναι κάτι πάρα πολύ καλό και θετικό για όσους τέλος πάντων και κινητικά προβλήματα έχουν, αλλά και για όσους είναι εκεί μόνιμα και το βλέπουν με πολύ θετικό έτσι μάτι το ότι είναι δίπλα τους οι γιατροί και διαφόρων ειδικοτήτων, που δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο. Πάμε όμως αμέσως μετά το πρώτο μας διαφημιστικό πασχαλινό διάλειμμα να μείνουμε στον Δήμο Καλυμνίων και να δούμε την σύσκεψη που έγινε χθες, διότι εμείς προλάβαμε στην εκπομπή να δείξουμε την άφιξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Στέφανου Κασελάκη, με την συνοδευόμενος βέβαια από τον πρώην Υφυπουργό Άμυνας και Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη και μια ομάδα που τον συνόδευε στα 27 νησιά που επισκέπτεται. Σίγουρα θα υπάρχει και υλικό άμεσα και από τον Νίκο Εγνατίδη, τον συνεργάτη μου από τη Λέρο, γιατί αμέσως μετά την Κάλυμνο το νησί της Αρτέμιδος επισκέφθηκε. Αλλά θα δούμε τη σύσκεψη που έγινε στον Δήμο εκεί και τι υπόθηκε. Και θα συνεχίσουμε με τα εμπορικά μας καταστήματα, με τους επαγγελματίες μας, στο χώρο του Σελεστίνο Μπερτολούτσι Underwear, στο χώρο του Αντώνη Χατζηγεωργίου, στο Must Σάκη Εργά και πολλά πολλά άλλα. Καταλαβαίνετε, οι χρόνοι είναι αυτοί που μας πιέζουν. Υλικό υπάρχει πάντα πλούσιο και διαφόρων έτσι πραγματικά ρεπορτάζ και ενδιαφέροντος. Οπότε, αυτό είναι το σχέδιο που θα ακολουθήσει το πρόγραμμα σήμερα. Πάμε πρώτα με τη σύμπλευση να δούμε το βιντεάκι με τους γιατρούς μας στην Ψέρυμο. Σίγουρα μέχρι το βράδυ θα έχουμε το υλικό και από την Τέλενδο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι για να δείτε τη σύσκεψη με Στέφανο Κασελάκη και τα θέματα που υπόθηκαν, υγείας, ακρίβειας, ΦΠΑ και πολλά άλλα. Αμέσως μετά όμως θα πάμε στα εμπορικά μας καταστήματα. Καλή συνέχεια σε όλους. Thank you.
Σήμερα καλωσορίζουμε τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σταύρο Κασαβάκη, με τη συνοδεία του, τον κύριο Βασκολάκη, γνωστό και αγαπητό από παλιά. Εγώ είμαι συνοδεία του. Οι όροι, κύριε Κασαβάκη, πολλές φορές αντιστρέφονται. Και το Στέφανο. Οι σταθερές είναι καλές όταν έχουν θετικό πρόσημο, αλλά κλείνουν πάντα κάποιοι κύκλοι για να ανοίξουν κάποιοι άλλοι. Έτσι λοιπόν, εσείς στον κύκλο το καινούριο αναλάβατε την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όχι μόνο για σας και για το δικό σας συναισθηματικό κόσμο, αφού μ' αρέσει όταν κάποιος ξεκινάει με συναισθήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Όχι λοιπόν μόνο για το συναισθηματικό κόσμο, αλλά και ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους εμάς. Γιατί ο θεσμικός σας ρόλος είναι καθοριστικός. Καθοριστικά για όλο τον ελληνισμό. Είστε επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εδώ λοιπόν ήρθατε σε ένα νησί, το οποίο έχει το δικό του ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Είμαστε ένα νησί των Δωδεκανήσων, το τρίτο σε πληθυσμό, είμαστε 18.000 άνθρωποι και προσπαθούμε εδώ να επιβιώσουμε με αξιοπρέπεια. Γιατί η αξιοπρέπεια νομίζω ότι ταιριάζει σε όλους. Εύκολα? Δεν είναι πολύ. Όμως υπάρχει ένα ισοδύναμο, το οποίο τι λέει, οι δυσκολίες μαζί και με την αγάπη για τον τόπο προσπαθούμε να βρούμε διεξόδους. Τι είδατε λοιπόν εκεί, που είπατε προηγουμένως? Είδα τους φουγκαράδες. Είδα το Tarpon Springs στη Φλόριντα, που έχω πάει, τους έχω γνωρίσει και τώρα κάνω τη διασύνδεση ότι το συνειδημό ότι έχει τομογένεια μεγάλη. Σωστά. Και παράδοση από εκεί, εδώ, από εδώ, εκεί. Σωστά. Και ξεκίνησε λοιπόν η δημιουργία του Tarpon Springs ως πολιτεία, ως πόλη, από την Κάλυμνο. Ήταν η πρώτη Καλύμνη φουγκαράδες οι οποίοι πήγαν εκεί. Δεν ήταν εύκολο να κάνει κανείς το επάγγελμα του φουγκαρά. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Διότι όταν έφυγε το σκάφος με τον κόσμο μέσα, δεν ήξερα ποιοι θα επιστρέψουν ζωντανοί και ποιοι θα επιστρέψουν αρτημελείς. Διότι νόσο των διτών ήταν ή θα πεθάνεις ή θα μείνεις παράλυτος και αν την έβγαλες την πρώτη χρονιά καθαρή, την επόμενη έχει ο Θεός, η Παναγία και όλοι οι Άγιοι μαζί. Τι θα γίνει? Αυτό λοιπόν το πράγμα, αυτή η επικινδυνότητα, αυτή η προσπάθεια για επιβίωση δημιούργησε ένα άλλο συναισθηματικό κόσμο και άλλο δέσιμο με αυτό το νησί και γι' αυτό παλεύουμε και συνεχίζουμε να παλεύουμε. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η σφουγγαραδουλειά έχει τελειώσει. Εμείς πρέπει να βρούμε ένα άλλο οικονομικό μοντέλο που θα μπορέσει να συντηρήσει τον πληθυσμό. Ποιο είναι αυτό? Προς το παρόν είναι πασπαρτού. Δεν είμαστε σαν την ανήκει στη χώρα των θαυμάτων, αλλά δεν είμαστε και αυτοί οι οποίοι έχουμε ένα οργανωμένο σχέδιο, ένα στόχο, ότι ξέρετε κάτι, ο πρωτογενής τομέας μπορεί να θρέψει τόσο το 100% του πληθυσμού, οι μετανάστες τόσο, ο τριτογενής τομέας τόσο και τα σχετικά. Είμαστε λίγο ακόμα σκόρπιοι. Θα βρούμε όμως τα πατήματά μας. Δεν μας στέλνουν πάντα οι άλλοι, έχουμε τις δικές μας ευθύνες, εμείς που κατοικούμε εδώ, κυρίως οι θεσμικοί. Γιατί το ψάρι, αγαπητέ Στέφανε, βρωμάει από το κεφάλι και το ξέρουμε όλοι. Άρα λοιπόν, αν το κεφάλι πάει καλά και τα βήματα της κοινωνίας, μπορεί να βρει κοινωνία το βήμα της λόγης. Έχουμε λοιπόν τις δικές μας ευθύνες εδώ. Όμως δεν είμαστε μόνοι μας ούτε κάτω από το Θεό. Ανήκουμε σε μια περιφέρεια, ανήκουμε σε ένα κράτος, ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που και αυτοί πρέπει να συνδράμουν και να δίνουν λύσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς να θέτουμε ζητήματα σήμερα για να τα υλοποιήσουμε μετά από 10 χρόνια. Τελειώσαμε. Πρέπει να αλλάξει το θεσμικό μοντέλο στην πατρίδα μας, πρέπει να αλλάξουν οι βηματισμοί, κυρίως στις περιοχές της Ελλάδος, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν το δικό τους ισοζύγιο, να το πούμε έτσι, σε αυτή την πατρίδα. Άλλη η ποιότητα και οι βηματισμοί των Αθηναίων, των Θεσσαλονικιών ή των Οδυσσέων και άλλων των ακριτικών νησιών. Ήρθατε με το σκάφος. Είδατε τι εστί, νησιωτικότητα. Και είστε και τυχεροί. Είμαστε τέλη του Απρίλη. Για φανταστείτε αυτή την περιοχή να την κάνατε εσείς τον Δεκέμβρη.
τον Γενάρη ή αν θέλετε τον Κουτσοφλέβαρο. Θα δείτε τι δυσκολίες θα έχετε συναντήσει και αν θα μπορούσατε να φτάσετε στον προορισμό σας. Τι θέλω να πω με αυτό. Η λέξη νησιωτικότητα δεν είναι μόνο για προφορική χρήση. Για να υλοποιηθεί η νησιωτικότητα πρέπει καταρχήν να συνειδητοποιηθεί από όλους τους θεσμικούς ότι μπορεί να μην είμαστε από μεγάλη γενιά οι νησιώτες, αλλά είμαστε λόγω της γεωγραφικής μας θέσης και επειδή περιβαλλόμαστε γύρω-γύρω από θάλασσα, έχουμε τις δικές μας ιδιαίτερες ανάγκες. Αυτή λοιπόν η νησιωτικότητα πρέπει να περάσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δυναμικά. Και είναι ήδη στο Σύνταγμα, θα μιλήσουμε. Ναι. Άρα θα έπρεπε να, δεν μόνο να περάσει το Κοινοβούλιο, αλλά να τρέχει το Κοινοβούλιο να εφαρμόσει το Σύνταγμα. Σωστά. Έπρεπε. Δεν είναι εύκολο το νησί. Τα νησιά δεν είναι εύκολα. Διότι το λιμάνι του Πειραιά, αν κανείς πάει στο Πειραιά και προσεγγίσει, μπορεί να βγει έξω με το αυτοκίνητο και να πάει κάπου με ένα λιμάνι. Εδώ όμως κάθε νησί θέλει το δικό του λιμάνι. Το λιμάνι της Καλλίνου δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την Εστιπάλαια. Θέλει και η Εστιπάλαια λιμάνι. Στην Καλλίνου πρέπει να έχουμε τις δομές υγείας τέτοιες, ούτως ώστε οι 18.000 άνθρωποι και οι άλλοι τόσοι το καλοκαίρι να μπορούν να εξυπηρετούνται. Ποια είναι τα τρία σημαντικότερα προβλήματα που σας αναφέρουν οι πολίτες εδώ, από τότε που αναλάβατε εσείς, μερικούς μήνες έχετε αναλάβει. Έχουμε θέματα κυρίως στην διαχείριση κάποιων θεμάτων όπως είναι τα σκουπίδια. Δεν υπάρχει αποδέκτης αυτή τη στιγμή. Υπάρχει τρόπος συλλογής, αποδέκτης. Δεν ήταν να μας ακούνε και έξω. Δεν υπάρχει. Είναι ανεξέλεκτη ταφή και κάψη αυτό. Με ό,τι αυτό συμβαίνει. Βασικό ζήτημα. Ένα άλλο βασικό ζήτημα. Άντε εμείς έχουμε ωραίο τόπο να το προβάλλουμε. Πώς έρχεστε στο νησί, δεν φτάνουν τα 4-5 δρομολόγια της μπλούστα για μια κάλυμη η οποία έχει τεράστια εμπορική κίνηση. Είναι πρωτεύουσα επαρχίας και είναι κόμβος για την ανάπτυξη του βορείου συγκροτήματος Δωδεκανήσου. Και όταν πας στις εταιρείες για να δούνε τα στατιστικά στη συγκοινωνία, προφανώς τα στατιστικά θα είναι πεσμένα εάν η Κόσο έχει 8 δρομολόγια και 9 την εβδομάδα και 10 και η Κάλυμνος έχει 4. Εάν η Λέρος, παράδειγμα, η οποία είναι μικρότερη, έχει 7 δρομολόγια και 6, προφανώς τα στατιστικά θα δείχνουν διαφορετική εμπορική και επιβατική κίνηση. Όταν μου το κάνει στην Κάλυμνο 1, προφανώς θα φέρει ότι είναι μειωμένη η κίνηση της Καλλίνου. Για πάρτε όμως. Στατικότητα μεταβγό. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Το ίδιο είναι και στην αεροπορική ζεύξη. Και σε τέτοια ζητήματα, είναι πολύ καλό παράδειγμα αυτό, γιατί σε αυτά τα ζητήματα στα οποία η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν αποδίδει, είναι τα ζητήματα στα οποία το κράτος έχει ευθύνη. Το κράτος πρέπει να παρέμβει και να μπορέσει να ανοίξει έναν άρρητο κύκλο. Εκεί πρέπει να παρέμβει το κράτος. Θα σας πω λοιπόν άλλο ένα παράδειγμα και έρχομαι στην παρέμβαση του κράτους. Έχουμε ένα παράδειγμα, επιδοτούμενη γραμμή στις αεροπορικές μας συνδέσεις. Ωραία. Φθηνή, ακριβή, δεν το συζητάμε, είναι κάτι άλλο το παιδί μου. Όταν χθες, παράδειγμα, δεν έγινε η πτήση για χύψη λόγους. Μέσα στο είχαν κόψει εισιτήρια και επιβιβάστηκαν, χωρίς τελικά να ταξιδέψουν, 40 ανερχητές. Γιατί είμαστε ο πρώτος ανερχητικός προορισμός σε παγκόσμιο επίπεδο, παρένθεση, με 4.500 αναρχητικές διαδρομές όλων των επιπέδων, όλων των δυσκολιών. Και παγκοσμίως λοιπόν προσεκλείουμε τον κόσμο. Ήρθαν λοιπόν οι άνθρωποι. 4.500 διαδρομές και λέμε στόχο να τις συντηρήσουμε για να πάμε παρακάτω. Με απίστευτα παιδεία. Και παιδεία τα οποία έχουμε περάσει στη Μαλαισία, διότι και εκεί είναι ωραία, αλλά δεν είναι, δεν είναι εύκολα προσβάσιμα. Θες 2-3 ώρες με το τζιπάκι για να πας στα παιδεία. Ενώ εμάς εδώ είναι δίπλα από το δωμάτιό σου, θα βρεις τα παιδεία, θα βρεις και τη θάλασσα από κάτω. Και θα βρεις και ένα άλλο, μια άλλη ποιότητα στον κόσμο. Έρχεται λοιπόν οι αναρχητές χθες. Μπήκαν στο αεροπλάνο και έδωσαν άκυρο. Για χύψη λόγους. Τι έγινε με αυτόν τον κόσμο. Τους ειδοποίησαν απλά ότι ξέρετε κάτι. Θα σας μπουν τα λεφτά μετά από 20 μέρες του λογαριασμού σας. Αυτό είναι. Στην Αμερική έτσι γίνεται. Δεν γίνεται έτσι. Έχεις την πτήση, θα σε περιμένει το πούλμαν. Όχι, σε περιμένει το πούλμαν απ' έξω, σε πάει στο ξενοδοχείο και σε επαναφέρει.
Έτσι γίνεται. Τι θα γίνει, αυτή είναι η δυσφήμιση για το νησί. Αυτό είναι η δυσφήμιση. Επειδή τα προβλήματα είναι τεράστια, θα σας πω μόνο ένα. Εμείς, αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο. Είμαστε ανάμεσα στην ΠΟ και στη ΛΕΔΟ. Στη μέση κάνουμε. Η ΠΟΣ και η ΛΕΡΟΣ έχουν ΦΠΑ 17%. Εμείς έχουμε ΦΠΑ 24%. Είχε πει ο προκατοχός σας και αυτό πέρυσι. Ναι. Αυτό τι δημιουργεί, το λιγότερο... Με περιφερειακές ανισότητες. Έτσι. Να το πούμε και θέμη του ανταγωνισμού. Και πώς θα γίνει. Βράχος είμαστε. Συνειδητά επιλέξαμε να μας δίνουν στον τόπο. Όχι μας βάζετε τη θηλιά στο λαιμό. Θα σας πω ένα άλλο πολυοδομικό. Όλη η Ελλάδα χτίζει στα 30 μέτρα από το χειμέριο κύμα. Και κάνει ως ξέσπορ πόσο χτίζει. Στα 60. Γιατί έχουμε τόση πληθωρική γη. Ή είμαστε παρθένα περιοχή που θα την προστατέψουμε και να χτίζουμε, αν ήταν έτσι, στα 60 μέτρα για να έχουμε άπλα μπροστά στην παραλία. Αφού είναι, το περιβάλλον έχει χτιστεί από τη δεκαετία του 80, 70-80. Τώρα τι γίνεται. Έχουμε λοιπόν το Προεδρικό Διάταγμα 80-86, το οποίο τι λέει. Όπως είναι η οικοδομική γραμμή, η παραλία, η οικοδομική γραμμή, χτισμένα όλα, μένει ένα κομμάτι στη μέση άχτιστο, απαγορεύεται. Δίπλα χτισμένα, παραπέρα απαγορεύεται. Ρε παιδιά, τι γίνεται. Τι γίνεται. Πώς θα το φτιάξουν αυτό. Και περνάνε τα χρόνια, θέλει να υπάρξει ανάπτυξη από τους καλλίνιους της Αυστραλίας ή του Tabor Springs, όπως είπε ο πρόεδρος, και δεν προχωράνε. Λοιπόν, τα ζητήματα είναι απίστευτα, μπορώ να σας κάνω ένα υπόμνημα, να σας το στείλω, για να έχετε εσείς ενημέρωση το τι... Σας δώσω την ίδια. Ναι, βεβαίως. Αντώνης Χατζηγεωργίου, καλημέρα σας. Εδώ στον ωραίο χώρο που έχει όλα όσα θέλουμε για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Αντώνη, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε παραλάβει όλα τα ρούχα. Αυτό. Είμαστε έτοιμοι εδώ και αρκετό καιρό, βασικά, εδώ και ένα μήνα. Ευτυχώς. Να δούμε λίγα ρουχαλάκια έτσι ενδεικτικά. Βεβαίως. Και να προτείνουμε. Τους έχουν τα βαφτιστικά και πάλι. Έτσι, μπράβο. Φορεματάκια πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία, ωραία σχεδιάκια. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το Πάσχα πλέον είναι καλοκαίρι όπως το βλέπουμε. Ναι, είναι καλοκαίρι. Είμαστε με καλοκαιρινές σχεδόν εμφανίσεις. Υπέροχα ωραία χρώματα. Ωραίες τιμές. Ανοιξιάτικα, πασχαλινά. Πω, πω. Πάρα πολύ ωραίες τιμές. Ναι, ναι. Ωραία χρώματα, έτσι ζωντανά, ζωηρά. Πα, υπέροχα. Σε όλα τα χρώματα του Σιέλ και του γαλάζιου. Και τα πιο μοντέρνα, έξω πλάτη. Κυλίτσα λίγο. Κυλίτσα. Πανέμορφα χρώματα, πανέμορφα, όντως. Βεραμάν, φούξια. Mm-hmm. Σατέν εκδόσεις. Πάρα πολύ ωραία. Το είναι βραδάκι αυτά, βέβαια, με ένα ελαφρύ ζακετάκι. Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Το βραδάκι βέβαια. Και ζακέτες και σε ψιλομαλινάκι και σε δερματινάκι, καπαρδίνα. Το μεσημέρι θα φορεθούν έτσι, αλλά το βραδάκι χρειάζεται η καπαρδίνα. Και λίγο γυαλιστερή ζακετούλα. Πολύ έτσι, ωραία, ναι. Της Μαγιοράλ. Και άλλα, και άλλες επιλογές. Φορεματάκια, ωραία χρώματα. Σχέδια πάρα πολλά. Ολόσωμες. Mm-hmm. Α, βέβαια. Ολόσωμες. Πάμε εδώ τώρα, πάμε στα κοριτσάκια της εφηβείας. Που μπορούν να φορέσουν άνετα μια ολόσωμη φόρμα. Βγαίνει από αυτό το συγκεκριμένο, υπάρχει από το 6 μέχρι το 16. Πολύ ωραία. Δείτε τι ωραίους συνδυασμούς. Είναι φανταστικά τα παιδικά. Με τα τελίτσα. Έχουν δώσει βαρύτητα και στο απλό, το καθημερινό, και στο βραδινό τους. Έχουν δώσει πραγματικά ποιότητα στις εμφανίσεις των παιδιών. Πάρα πολύ. Σορτζάκι. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Όντως. Πολύ ωραίοι συνδυασμοί. Πολλά σχέδια, πολλά χρώματα, μοβάκια, φλωράλ. Όλα χρειάζονται. Φανταστικά.
παντελόνες, έτσι, ρηγή παντελόνα. Αυτό είναι εξαιρετικό. Δείτε, αγαπητοί μου φίλοι, είτε το τοπάκι και το παντελόνι κάτω που το συνοδεύει. Από τι νούμερο ξεκινάει αυτό, Αντώνη? Από το 6 έως το 16. Από το 6 έως το 16, κάποια μάλιστα. Κάποια έως το 18, κάποια. Υπάρχει και το κουστούμάκι εδώ που είναι ζακετούλα, μπουστάκι, λευκό, έτσι, κοντό, κροπ. Ναι, και το παντελόνι του, μάλιστα. Πολύ ωραία τιμή. Υπάρχουν τα εξορουχάκια, τις ψηλόδερματινάκι τώρα για το Πάσχα. Και για τα μικρά ό,τι πρέπει, παιδιά, ό,τι από το πρέπει. 1 μέχρι το 6 και από το 6 έως το 18. Το βραδάκι για την εκκλησία, φανταστικό. Καπαρδινούλες και για τα μικρά, μπες και κόκκινο, λίγα κομμάτια. Εντάξει, το παιδικό μεγάλη ποικιλία. Μετά τα σετάκια, τα σπορ, με τα κολάν, με τα σορτσάκια, για δωράκια, τα οικονομικά. Μεγάλη, τεράστια ποικιλία. Τα ανάλογα και φορεματάκια, ας πούμε, και στα παιδέ. Ωραία χρώματα. Όπω. Και σε παντελόνα. Πάρα πολύ όμορφα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Δεστικό. Ωραία. Πάμε τώρα λίγο. Τι θέλετε να δείξουμε? Πάμε να δείξουμε, βεβαίως. Εδώ. Ο άνδρας που θέλουμε πιο ξεκούραστα τα πόδια του, έτσι. Γιατί μετράει εργατοώρες. Και γιατί όταν μετά βγει και θέλει να κάνει την περατζάδα του, θα πρέπει να του έχουμε και κάτι μοβάτο, αλλά και κάτι ξεκούραστο. Φέραμε την Grand Polo, US Grand Polo, σε δερμάτινο sneaker, σε αθλητικό, σε πανενάκι, mm-hmm. σε τρία χρωματάκια, και το δερμάτινο επίσης, και τα Six Silk από Αγγλία, Grand Polo σε διάφορα σχέδια. Mm-hmm. Και σνικεράκια της Εγκριζάκη. Πάρα τα πολύ οικονομικά ωραία. Μας εδώ πέρα σε τέσσερα χρώματα σνικεράκια κάνουν πάταγο κάθε χρόνο. Να έρθουν οι φίλοι και να τα δω. Και το γυναικείο σε τρία χρωματάκια. Ναι, ναι. Σημεί ροζ, χρυσό και το αθλητικό μας εδώ. Της Grand Polo. Ωραία όλα. Πανέμορφα. Πάμε να δούμε λίγο τους νεαρούς μας. Τζινάκια. Τζινάκια θα βρούμε για όλα τα γούστα, έτσι. Σοβαρό, από το σκούρο, χωρίς χυσήματα, σκούρο, έως το ξεφτισμένο του κτλ. Με ξεβάματα, ναι. Πιο μοντέρνο, πιο σωλήνα, ναι, ναι, ναι. Πιο κάργο, τα κάργο εδώ πέρα που γίνεται ένας χαμός. Μαύρο, γκρι, χακί. Τα κάργο εδώ πέρα, mm-hmm. ελαστικό πανί, ωραίο, yeah. ελληνικά πανιά. Έχουν αγαπηθεί πολύ τα ελαστικά. Έχουν πολλά, μαύρο, γκρι ανοιχτό, κάμελ, λαδί. Mm-hmm. Έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ τα ελαστικά. Υπάρχει. Έχει μεγάλη ποικιλία πίσω σου εκεί. Μπλουζάκια, χαμός. Όλα τα χρώματα. Έρχονται άλλα, και έρχονται κι άλλα, περιμένουμε κι άλλα. Πουκάμισα, θα δείτε μια τεράστια γκάμισα. Ακριβώς. Μια από τεράστια. Μονόχρωμο, ριγέ. Από μικροσχέδια, από ριγέ. Πουάν. Με μάο γιακά, με κανονικό γιακά. Ναι. Θεωρώ ότι έχετε τα πάντα. Τεράστια γκάμα σε πουκάμισο. Να έρθουν όμως για να βρουν νούμερα. Ναι, 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 εννοείται. Και νεανικό και κλασικό, έτσι, και την κλασική γραμμή. Ζώνες, πάρα πολύ. Όλα τα αξεσουάρ τους. Εδώ να ρίξετε μια ματιά. Πολύ ωραία. Είναι πολλά τα χρώματα, τα πάντα. Σε δέρμα πάντα. Mm-hmm. Και, μαύρο, σε, καφέ, και σε πλεχτές. Λευκό. Και σε καστόρι και σε δέρμα. Μεγάλη ποικιλία. Mm-hmm. Οι γυναίκες φυσικά. Γυναικεία μπλουζάκια, πολλά και έρχονται κι άλλα. Μπλουζάκια, πουκαμισάκια. Και πουκαμίσεις κροκτό, μόλις ήρθαν αυτά. Mm-hmm. Φρέσκα, φρέσκα. Πολύ εξυπηρετικά. Και κροκ. Και ραντάκια, έτσι σε λινό για πιο καλό τεσηματάκι. Και απλά καθημερινά και, και ξυρισμένο φούτερ, έτσι εποχιακό, πιο σπορ. Ναι, ναι. Και απλά οικονομικά φανελάκια για κάθε μέρα για τη γυναίκα. Σε ναι, γιατί το καλοκαίρι ραντάκι, θέλει πολλά το καλοκαίρι, πολλά, γιατί υδρώνουμε και τα λοιπά, η θάλασσα. Πάμε τώρα να δείξουμε και εδώ. Ολόσωμο σορτσάκι γυναικείο λινό, πανέμορφο. Mm-hmm, όντως. Εδώ είναι ένα σετάκι παντελόνα μαύρη με το, πώς να το πω, πεπονί. Σαν το ναι, ναι, το ωραίο, ωραίο, ωραίο χρώμα. Το κρόκτο που είδαμε πριν συνδυάζεται με την παντελόνα του. Και με την παντελόνα του. Αν θέλουμε, με την παντελόνα του αυτή. Εδώ σαπιομήλο παντελόνα. Εδώ είναι φάκελος παντελόνα, ελαστική φάκελος. Mm. Πάρα πολύ δροσερή, αέρας είναι. Πιο καλό παντελονάκι εδώ σε ύφασμα. Και αυτό το συνδυάζουμε με τα ανάλογα μπλουζάκια του. Ήρθανε χθες σορτσάκια, έτσι με σκισίματα.
πολύ μοντέρνα. Και εδώ πάλι επίσης με ταξίδια, πράσινο, άσπρο, μαύρο. Ναι. Μεγάλη ποικιλία. Και πολλά φορέματα Πάσχα, που βλέπω. Έχουμε και τα δερμάτινα. Ναι, γιατί ακόμη τα βράδια φορούνται. Τιμή, έτσι. Και αυτό εδώ το λίγο πιο extreme και αυτό εδώ λίγο πιο μακρύ. Ωραίες εφαρμογές, καθαρό δέρμα. Όντως. Γιατί τα βράδια σίγουρα χρειάζεται ακόμη ζακετούλα. Έως και το κοστούμι βέβαια. Κουστούμάκια είναι κάτι λίγα, μισή τιμή τα δίνουμε. Μπράβο. Να φύγουν και τα σταματάμε αυτά. Έτσι, να φέρνετε νέο στόκ. Πιο casual θα το ρίξουμε το ύφος. Έχει και ψηλό μπουφανάκι, ας πούμε, έτσι, για την εποχή, αντιανεμικό. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σπορ φορεματάκια, ελαστικά, βαμβακερά. Όπως είπαμε, γιατί το καλοκαίρι θέλει πολλά και στην καθημερινότητά μας. Περιμένουμε και άλλα ρούχα. Περιμένετε και άλλα. Υπήρχαν κάποια προβλήματα στις παραδόσεις. Ναι. Νομίζω όμως ότι έχετε να καλύψετε όλη την γκάμα των εμφανίσεων του καθενός. Και για το αγόρι δεν δείξαμε και πολλά, αλλά. Να δείξουμε, να δείξουμε. Πάρα πολλά. Όλο το μπατάρι, ας πούμε, είναι αγορίστικο. Έχει πολύ ωραία ρούχα. Τι όμορφα σετάκια. Δείτε εδώ τώρα σετάκι. Πάρα πολύ όμορφο. Είναι σετάκι αυτό σε special τιμή. Πολύ καλή τιμή. Εδώ είναι με γυλεκάκι, πουκαμισάκι με παπηγιόν. Εξαιρετικά. Τη βερμουδίτσα του και τη ζώνη του. Η τιμή δεν μπορώ να την πω. Special, πάρα πολύ καλή. Πάρα και εδώ καλή. Πίσω όμως βλέπω τα ωραία εδώ φουστανάκια. Εδώ είναι από 6 μηνών μέχρι 24, φουστανάκια με ζακετάκια. Τι όμορφα. Για το Πάσχα, για όλο το καλοκαίρι. Μέχρι 2 χρονών λοιπόν, κοριτσάκια. Πανέμορφα, η Μαγιοράλ. Και βήτα και πολύ οικονομικά ρούχα. Πάρα πολύ οικονομικά. Αυτό θέλουμε, Αντώνη, να μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες που είναι πολλές από τα παιδιά, από τα εγγόνια, από τα βαφτιστήρια, από τα παιδιά που έχουν ονομαστικές γιορτές και όχι μόνο, και φίλους. Έτσι είναι. Οπότε να κλείσουμε με τις ευχές μας σε όλο τον κόσμο. Ναι. Καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Καλά να περάσει ο κόσμος, να βγει, να διασκεδάσει. Πρώτα θα ψωνίσει. Έτσι, θα πάρει των εμφανίσεών του στην εκκλησία που είναι καθημερινή πια. Και να προτιμήσουμε υπόθεση. Την τοπική μας αγορά. Βεβαίως, η οποία έχει τα πάντα. Γιατί πραγματικά έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα. Δεν θέλει τίποτα για να πρέπει λίγο να το ρυθμίσουμε αυτό. Φυσικά, φυσικά. Το ξέρω ότι γίνεται. Έχουμε πολύ ωραία ρούχα στην Καλλινόη. Και παπούτσια και ρούχα και τα πάντα υπάρχουν στην Καλλινόη. Έτσι είναι, όπως το λες. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και στο εξωτερικό, Αυστραλία, Αμερική. Όπου είναι η Καλύμνη μας. Η Καλύμνη μας. Καλή Ανάσταση και σε εσάς. Μας αγαπάνε. Στην οικογένειά σου. Ευχαριστώ πολύ όλους. Χρόνια πολλά. Και εγώ εύχομαι σε όλους. Καλό Πάσχα με υγεία και αγάπη. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη, την αγάπη σας και την εμπιστοσύνη σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε γιατί μας δίνετε ωραίες επιλογές. Εδώ στον τόπο μας. Δεν χρειάζεται να μετακινηθούμε, τα έχετε όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Μέρες χαράς, μέρες άνοιξης και πασχαλιάς, αγαπητοί μου φίλοι, και τα καταστήματα Σελεστίνο, Μπερτολούτσι έχουν βάλει τα γιορτινά τους με πάρα πολλά χρώματα, με πάρα πολλά σχέδια, δερμάτινα, φορέματα, φούστες, υποκάμισα. Ό,τι σκέφτεστε είναι εδώ και σας περιμένει. Κοιτάξτε τι όμορφα πασχαλινά, ανοιξιάτικα χρώματα, σε παστέλ, σε ό,τι σκέφτεστε και ό,τι θέλετε να συνδυάσετε. Με τις δικές σας επιθυμίες, με το δικό σας σωματότυπο, με τις δικές σας ανάγκες. Μια τεράστια ποικιλία είναι εδώ με πολλές και νέες παραλαβές για να βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει, για να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει, αυτό που σας πάει όπως λέμε. Δείτε τι όμορφα φορέματα. Πάντα μας εκπλήσει το Σελεστίνο γιατί συνεχώς ανανεώνεται και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Ποτέ δεν μένουμε στα ίδια πράγματα. Με πολύ όμορφα αξεσουάρ, με μπλουζάκια, από το πιο απλό έως κάθε τι το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα σε κάθε μας εμφάνιση να είμαστε ωραίοι. Καλησπέρα, Σουλτάνα. Καλησπέρα. Τι όμορφα που το φτιάξατε. Εντάξει, κάτι κάναμε. Έτσι. Να πούμε βέβαια ότι ήταν για να γίνει το ρεπορτάζ κανένα δύο μέρες νωρίτερα, αλλά λόγω νέων παραλαβών το φέραμε σήμερα εδώ στα μέτρα μας για να μπορέσουμε να δείξουμε στις φίλες. Αύριο έχουμε πάλι παραλαβή. Μπράβο. Δεν σταματάνε οι παραλαβές, μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή θα έχουμε, πρωτό Θεός.
Εντάξει, νομίζω ότι ανανεωνόμαστε, προσπαθούμε τουλάχιστον. Μπράβο σας. Συνέχεια. Αυτά. Πολύ όμορφα, δερμάτινα, για να συνδυάσει κανείς με τα ωραία του χρώματα, τα οποία θέλουμε αυτές τις μέρες και εμείς να έχουμε. Έχονται και άλλα εξώρουχα. Πολύ ωραία. Και φουστανάκια αρκετά. Απλά σιγά σιγά τα στέλνουμε. Το μεσημέρι θα είμαστε με το φουστανάκι ή με τη φούστα και το πουκάμισο, αλλά το βραδάκι το θέλει το μπουφανάκι του. Έτσι. Έχει την ψύχρα του. Παρόλο που τελειώνει ο Απρίλιος. Και δεν πειράζει, μας αρέσει αυτό. Όχι, εντάξει, ωραίο είναι καιρός. Ακριβώς, γιατί το Πάσχα το έχουμε δέσει με αυτές τις εικόνες. Να μπορείς να βάλεις κάτι έτσι, από πάνω. Έτσι, έτσι, έτσι. Ποτέ δεν ήταν έτσι οι μέρες καλοκαιριού και μόνο. Όχι, όχι. Λογικό. Έτσι είναι. Και φαντάζομαι ότι σιγά σιγά οι φίλες έρχονται και να έρχονται για να βρουν νούμερα. Πάντα τους το λέω αυτό. Ελάτε τώρα να βρείτε τα νούμεράκια. Είναι λίγο γρήγορα, ειδικά τα μεγάλα. Ναι, ναι. Γιατί έρχονται και πιο λίγα κομμάτια. Ναι. Αλλά θα προσπαθούμε να έχουμε συνέχεια πραγματάκια. Ακριβώς. Εμπόρευμα μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή θα έχουμε συνέχεια παραλαβές καινούργια πράγματα. Έτσι, να ανανεώνουμε. Ναι. Να ανανεώνουμε συνεχώς. Συνέχεια. Θα έχουμε Κοίτα, πραγματάκια. Για εδώ που τα λέμε, τώρα έρχονται και οι επισκέπτες. Οι φοιτητές, οι φίλοι που έρχονται για το Πάσχα. Έτσι, εμείς πάντα έχουμε παραλαβές τρεις φορές την εβδομάδα. Τώρα και λόγω Πάσχα θα είναι λίγο πιο μεγάλες παραλαβές μας. Το μεσημέρι δεν τολμώ να έλθω, γιατί ξέρω ότι έχει πάρα πολλές κυρίες εδώ μέσα, οι οποίες με την ησυχία τους θέλουν να δοκιμάσουν, θέλουν να δουν τι τους ταιριάζει. Εμείς για το Πάσχα θα βάλουμε μια δωρεάν επιταγή. Ήδη έχουμε μια κλήρωση που τρέχει, θα την κάνουμε αύριο και ωραία. Στο Facebook και στο κατάστημα. Πολύ ωραία. Και για το Πάσχα θα βάλουμε μια δωρεάν επιταγή των 150 ευρώ για μια τυχερή. Πάρα πολύ ωραία. Το Σάββατο. Να το κληρώσετε. Εδώ θα είμαστε, στην Περατζάδα. Τέλειο. Θα σταθούμε να κάνουμε την κλήρωση. Τέλεια. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Πάσχα να πούμε. Σας εύχομαι. Καλή Ανάσταση. Χρόνια πολλά με υγεία. Πάρα πολλά. Και καλή δύναμη στα νέα σας όποια ξεκινήματα. Ευχαριστούμε κυρία Έτη. Έτσι, να έχετε την υγεία σας. Να είστε καλά. Και να δίδετε τη δυνατότητα. Ευχαριστούμε τον κόσμο που είναι κοντά μας σε όποιο μας βήμα. Ακριβώς. Σε ό,τι και να κάνουμε. Έχουμε πάντα την ανταπόκριση του κόσμου και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όπως το λέτε είναι, χαιρόμαστε γιατί είναι πολύ όμορφο σε δύσκολους καιρούς. Με ακρίβεια, με έτσι νέα παιδιά να ρισκάρουν, να επενδύουν στον τόπο τους. Πολύ βασικό. Αγαπάμε τον τόπο μας. Έτσι, μπράβο. Και εμείς σεβόμαστε αυτή σας την απόφαση. Ό,τι και αν κάνετε, εδώ είμαστε. Σας στηρίζουμε, σας αγαπάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση. Υγεία. Και πάμε έτσι να δείξουμε και πάλι, αγαπητοί μου φίλοι, όλη αυτή την ομορφιά. Τα σετάκια που μπορείτε, κοιτάξτε απέναντι ένα πολύ ωραίο σετ που μπορεί να γίνει με την μπες φούστα, το μπλουζάκι μέσα και πάρα πολλά άλλα. Και αξεσουάρ, δηλαδή τσαντούλες και παιδιλάκια και πάρα πολλά άλλα που θα έλθετε εδώ και θα τα δείτε όλα από κοντά. Σας περιμένουν τα κορίτσια με πολύ ευγένεια πάντα να σας εξυπηρετήσουν σε ό,τι κι αν αναζητάτε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Να φύγετε με χαμόγελα, να φύγετε ικανοποιημένοι. Άλλωστε οι άνθρωποι εδώ αυτό αποζητούν. Να φύγετε με πλατή χαμόγελο. Ότι πήρατε κάτι πολύ όμορφο που θα φορέσετε όποια στιγμή εσείς επιλέξετε και θα νιώθετε υπέροχα μέσα σε αυτό. Πάμε δίπλα, πάμε στον Μπερτολούτσι. Πλάι στον Μπερτολούτσι μπαίνουμε για να δούμε ό,τι αφορά τον άνδρα. Και ειλικρινά αγαπητοί μου φίλοι, και εδώ ίδια όμορφη εικόνα, με μοντέρνα, με κλασικά σχέδια για τον άνδρα που θέλει πραγματικά να νιώθει άνετα και να ξεχωρίσει. Κοιτάξτε τι όμορφα μπλουζάκια σε μονόχρωμα, αθλητικά είδη, τα τζιν, μια πολύ μεγάλη ποικιλία, τα καλοκαιρινά καθημερινά μπλουζάκια με όλα τα χρώματα, δείτε κι εσείς, όλα τα χρώματα. Ελάτε να γυρίσουμε εδώ, διότι εδώ θα βρούμε κάτι το διαφορετικό. Με πολύ όμορφες μπλούζες, φόρμες, υποκάμισα σε πάρα πολλά χρώματα και ριγέ και καρό και μονόχρωμα και με πουά, κάποια που βλέπω εκεί πάνω. Ελάτε κι εσείς εδώ για να βρείτε αυτά τα ωραία χρώματα που αρέσουν στο σύζυγο, στα παιδιά, στους φίλους, για να βρείτε και να προλάβετε και τα νουμεράκια. Αν και υπάρχει μια τεράστια ποικιλία και είναι πάρα πολλά.
πέραν βέβαια των τζιν, που άλλοι θέλουν το πιο ξεφτισμένο και άλλοι το πιο σκούρο. Υπάρχουν και τα υπόλοιπα καλοκαιρινά παντελόνια. Κοστούμια μέσα, δείτε, πάρα πολλά, μεγάλη ποικιλία. Και μονόχρωμα πουκάμισα, όπως βλέπουμε εκεί. Νομίζω ότι δεν θα μείνει κανείς παραπονεμένος. Αξεσουάρ, ζώνες, μεγάλη ποικιλία. Είναι το Μπερτολούτσι, αγαπητοί μου φίλοι, και σας δίνουμε και εδώ προτάσεις για όλους εσάς που θέλετε και βλέπετε, παρακολουθείτε, γιατί πολλές φορές ο χρόνος μας είναι πιεστικός και δεν προλαβαίνουμε να μετακινηθούμε και να τα δούμε όλα. Τρίτο κατάστημα εσωρούχων και μαγιό, και όπως μπαίνω βλέπετε η ματιά πέφτει αμέσως στα μαγιό, στα μπικίνι και όλα τα σχετικά για την θάλασσα. Με ό,τι αφορά βέβαια εσώρουχα, πιτζάμες, φανελάκια ανδρικά, πολύ μεγάλη ποικιλία, σε μονόχρωμα, σε μπριμέ, όλα τα μεγέθη. Έτσι είναι το τρίτο κατάστημα εδώ, Σελεστίνο Μπερτολούτσι, και τα εσώρουχα, ελάτε εδώ κι εσείς να βρείτε ό,τι ακριβώς σας αρέσει. Και φυσικά έχετε τις ευχές όλων για χρόνια πολλά, καλό Πάσχα, με υγεία και καλή Ανάσταση. Σελεστίνο Μπερτολούτσι και Secret Underwear για τις πασχαλινές σας αγορές. Και καθώς πλησιάζει η Κυριακή των Βαΐων, αγαπητοί μου φίλοι, όλοι σκεφτόμαστε ότι θα έλθουμε εδώ στο Ιχθυοπολείο Κυπρέως ακριβώς για να επιλέξουμε τα ψάρια της αρεσκίας μας. Κάθε μέρα το σκάφος Καπετάν Παντελής φέρνει όλα φρέσκα, κουτσομούρες, τσιπούρες. Θα βρείτε και πολλά ψάρια που υπάρχουν σε προσφορές, να ζητάτε πάντα να μαθαίνετε. Σαρδέλες και μαρίδες, υπέροχα. Και φυσικά γαρίδες, καλαμαράκια, τα οποία βεβαίως και εσείς μπορείτε να φτιάξετε όπως αγαπάτε, όπως επιθυμείτε. Χταπόδια και πολλά άλλα ψάρια, σαλάχι, γιατί πάντα υπάρχουν οι φαν. Ζητήστε να δείτε τους μπακαλιάρους, τους σκορπιούς και πολλά άλλα, τα οποία βεβαίως αγαπούμε όλοι μας για τη φρεσκάδα τους και την οστιμιά τους. Μπαρμπουνάκια, κουτσομούρες, ολόφρεσκα, αγαπητοί μου φίλοι. Χριστόψαρα, μια μεγάλη ποικιλία. Ελάτε κι εσείς να βρείτε αυτό που θέλετε και να προετοιμάσετε το τραπέζι της Κυριακής των Βαΐων. Τσιπούρες ιχθυοτροφείου, για όσους βεβαίως το επιθυμούν. Όλα είναι εδώ και σας περιμένουν, αγαπητοί μου φίλοι. Αυτά βέβαια είναι τα δικά μου αγαπημένα. Είτε λοιπόν για τηγάνι, είτε ψητά, είτε για μια υπέροχη ψαρόσουπα, Ιχθυοπολείο Κυπρέως, κάθε μέρα με ολόφρεσκα ψάρια για όλους εμάς τους φίλους, πελάτες και καταναλωτές. Λίγο πριν κλείσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, και σας καλούμε βέβαια να έρθετε και να πάρετε αυτό που επιθυμείτε. Καλημέρα και του χρόνου μας. Καλή Ανάσταση να έχουμε, με υγεία, αγάπη, χαρά σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Ευχαριστούμε πολύ τους πελάτες μας για την προτίμηση που μας δείχνουν όλο τον χρόνο. Το Καπετάν Παντελής καθημερινά παίρνει ψαράκια, ανανεώνονται οι πάγκοι μας. Και μην ξεχνάτε πως αύριο Σάββατο ανοιχτά όλη μέρα και Κυριακή των Βαΐων. Πολύ ωραία. Τέλεια, για να εξυπηρετήσουμε όλους τους καταναλωτές. Εφημού και σε εσάς, στην οικογένειά σας. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα με υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και ελάτε, αγαπητοί μου φίλοι. Αυτή την ώρα είναι μεσημεράκι, οι περισσότεροι καταναλωτές έχουν ήδη πάρει αυτό που ήθελαν. Ελάτε όμως εσείς για να βρείτε ό,τι αγαπάτε, να πάρετε αυτό που θέλετε. Κυριακή των Βαΐων, τρώμε ψάρι και κολλιό. Καλημέρα στην ομάδα εδώ της οικογένειας Λάμπου, οι οποίοι από το πρωί τρέχουν, έτσι δεν είναι? Καλή σας ημέρα, παιδιά. Γιατί, για να πούμε την αλήθεια, πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν και τα αυγά, τα οποία δεν υπάρχει πασχαλινό τραπέζι χωρίς να το στολίσουμε με τα αυγά και να τσουγκρίσουμε. Και βέβαια στη χρήση την καθημερινή που θέλουμε. Συν βέβαια το σενάριο μουρι με τα αυγά. Έτσι. Μουρι, τσουρέκια, για πείτε μου, από τι ώρα ξεκινάμε? Από νωρίς το πρωί.
Από πόσο νωρίς το πρωί? 7 η ώρα το πρωί ξεκινάμε. Είστε στους δρόμους από τις 7 το πρωί, έτσι. Και το πάτε συνεχόμενα έτσι μέχρι. Βέβαια. Κάποιες στιγμές πηγαίνουμε, ξαναφορτώνουμε τα αυτοκίνητα. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Γιατί καταρχήν είναι οι μεγάλες αλυσίδες των καταστημάτων. Είναι οι μικρότερες. Όλα πρέπει να τα. Είναι τα μικρότερα καταστήματα που θέλουν να προμηθευτούν. Έχει ξεκινήσει και η σεζόν φέτος πιο νωρίς. Πιο νωρίς. Έχουμε και τα τουριστικά μαγαζιά. Καλύτερα και για εσάς. Ναι, βέβαια, σίγουρα. Γιατί η σεζόν μεγάλωσε. Άρα μεγάλωσε και για εσάς τους επαγγελματίες. Έτσι δεν είναι. Αυξάνεται η κίνηση και πρέπει να τρέξει για να τα προλάβεις όλα. Και φαντάζομαι ότι οι ποσότητες κυμαίνονται έτσι από κάποιοι που θα πάρουν λιγότερα, κάποιοι πολύ περισσότερα κτλ. Νομίζω ότι κάποια στιγμή βάφατε κιόλας. Ναι, βάφουμε. Και ήδη βέβαια. Μάλιστα. Βέβαια. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος να σας δώσει και την παραγγελία του. Να σας πει θέλω ένα τελάρο, έτσι κόκκινα αυγά βαμμένα. Α, πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε κιόλας. Α, τέλεια. Τέλεια. Μας αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραία χρώματα. Από όλα τα μεγέθη, από small, medium, large, extra large, άσπρα. Αλήθεια. Μάλιστα. Και τα κόκκινα, τα κλασικά, τα παραδοσιακά. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο παιδιά. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Yeah. Άρα, μέχρι ποια μέρα μπορεί κάποιος να δώσει τις παραγγελίες του? Εννοείται ότι μέχρι όλο, μέχρι και μεγάλο Σάββατο. Α, μέχρι και μεγάλο Σάββατο, πολύ ωραία. Παρακαλούμε όσο μπορούμε νωρίτερα για να μπορούμε και εμείς να. Ναι, κανονικά, ας πούμε, η νοικοκυρά τη Μεγάλη Πέμπτη βάφει. Ναι, τη Μεγάλη Πέμπτη. Τη βάφει και τα λοιπά. Αλλά σίγουρα για όσους δεν προλαβαίνουν. Έχουμε εμείς οι παραγγελίες ακόμη και μετά το Πάσχα. Ακόμη και η Κυριακή που το μάθουμε κάποιες ενορίες, κάποια μοναστήρια. Α, ναι, γιατί δίνουν. Γιατί δίνουν στους ενορίτες τους. Ναι, ναι, πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Να δώσουμε ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσει κάποιο. 22422 που είναι η αποθήκη μας, τα κινητά μας 694-67-16-502. Πολύ ωραία. Μας βρείτε. Ωραιότατα. Να δώσουν τις παραγγελίες τους. Εδώ η πρότυπος μονάδα έχει δώσει εξετάσεις όλα αυτά τα χρόνια. Είσαστε στους δρόμους, σας βλέπουμε συνέχεια να εξυπηρετήσετε, να τρέξετε μέσα στη βροχή, μέσα στη ζέστη, έτσι. Συγχαρητήρια, μπράβο σας. Καλή δύναμη να έχετε και εσείς. Ελάτε να δώσουμε ευχές στον κόσμο. Πάσχα, καλή ανάσταση σε όλο τον κόσμο. Υγεία, πάνω απ' όλα, ευημερία. Αυτό. Και να έχουμε. Να κάνουμε επόμενο ρεπορτάζ και μέσα στη μονάδα. Ευχαρίστω. Και σχολεία και βλέπω. Βεβαίως. Όταν θα έρθει κάποιο, ίσως να μας καλέσετε και εμάς να είμαστε εκεί. Γιατί θα ήθελα να δω τα παιδιά, τις ερωτήσεις τους, τις απορίες τους κτλ. Είναι όμορφο να είμαστε και εμείς εκείνη την ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να χαίρεστε την οικογένειά σας. Καλή ανάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.